καταρχήν η επιστολή αυτή, η οποία υπάρχει σύμφωνα με την απόφαση του Δέλτα Σίγμα της δικού σας, του ΤΕΤΑΚ, ήταν πριν από 10 μέρες, 15, όπου δόθηκε μία παράταση και μάλιστα υπήρξε και μία αντίδραση καθολική από όλους τους βουλευτές του Λασιθίου και της Κρήτης γενικότερα, όπου δόθηκε μία παράταση μέχρι 15 Εβδόμου, όπου άνοιξε το σύστημα και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ήταν εκτός. Mm-hmm. Κάτι το οποίο διορθώθηκε βέβαια αμέσως μετά και σήμερα που συζητάμε έχει διορθωθεί, αλλά φυσικά παραμένει επίκαιρη η επιστολή, γι' αυτό και στάθηκε όσον αφορά την παράταση γενικότερα σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, να δοθούν την παράταση των βασικών χαρτών που είναι σε εξέλιξη μέχρι τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος του χρόνου. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αν φτάσει το τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου 2022, κύριε Ταβερναράκη, έτσι, αν φτάσει. Ναι. Αν φτάσει. Θα σας πω όμως το εξής. Επειδή τονίζουμε, όπως το λέμε και στην επιστολή μας, ότι η λύση δεν είναι οι παρατάσεις. Η λύση είναι να μπορέσουν να φτιαχτούν τα κλιμάκια των αντιρρήσεων από την πολιτεία, ώστε να μπορέσουν οι αντιρρήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί να συζητηθούν. Οι επιτροπές δεν έχουν συσταθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Κατά δεύτερον, να γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και έχουν ζητηθεί, για να διευκρινιστούν τελικά τι είναι δασικό, τι δεν είναι, τι είναι δασωμένος αυγός, και ποια είναι η κατάσταση σε όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν, έχουν κατατεθεί. Και στη συνέχεια να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι διορθώσεις. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας, δεν είναι ευθύνη του κάθε πολίτη κάθε φορά να αποδεικνύει το αυτονόητο. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις στους χάρτες μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφόρηση την οποία έχουμε και από τους συναδέλφους μηχανικούς αλλά και από τους πολίτες. Μα πώς να διορθωθούν. Τώρα δεν είπατε ότι δεν έχουν καν ακόμα συσταθεί οι επιτροπές για τις αντιρρήσεις. Σωστά. Και, μάλιστα, εμείς έτσι τις λένε επιτροπές αντιρρήσεων. Οι επιτροπές αντιρρήσεων, ναι. Οι οποίες θα πρέπει να εξετάσουν τις αντιρρήσεις τις οποίες καταθέτουν κατά διαστήματα οι πολίτες όσο είναι ανοιχτοί οι χάρτες αυτοί. Δεν ξέρω ποια είναι Είναι Ιούλιος. Θα προλάβουν να κάνουν αυτοψίες πότε, ανά την Ελλάδα. Σωστά. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι πράγματι θα βρίσκονται σε κάποιο αδιέξοδο. Δηλαδή όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν ήδη δρομολογηθεί. Δεν γνωρίζω. Και μάλιστα ένα εργαλείο, το οποίο, για να ξεκαθαρίσουμε και το οποίο, είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για να ταλαιπωρήσει τους πολίτες. Οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, είναι αναπτυξιακά εργαλεία τα οποία βοηθάνε και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην χωροταξία της χώρας και στην ανάπτυξη της χώρας. Θα γνωρίζουμε τι χτίζεται πού, τι δομείται πού, τι χρήση μπαίνει και πού σε ολόκληρη την Κρήτη και τι προστατεύεται. Μα αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το σαφέστατα θα έπρεπε να ήταν έτσι και αλλιώς σε κάθε Ο χωροταξικός σχεδιασμός και όλα αυτά, κοιτάξτε, επειδή δεν τα είχαμε μέχρι σήμερα, επειδή διαχρονικά καμία από τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δεν το είχε προχωρήσει για δικούς της λόγους, τώρα να το πω και να μην το πω δεν είχε καμία σημασία, αλλά οι λόγοι είναι γνωστοί, δεν είχε προχωρήσει σε αυτή την τακτική, γι' αυτό βλέπουμε αυτό το οποίο υπάρχει ως αναρχία, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, όπως και αν το πας. Τα υπόλοιπα, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται, θα οικοδομήσεις εκεί, είναι δασικός χάρτης εκεί, είναι δικαίωμα εκεί ή από την άλλη, είναι μπαλώματα τα οποία ως μπαλώματα δημιουργούν προβλήματα και ταλαιπωρούν. Από την αρχή έπρεπε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πριν δούμε όλη αυτή την αυθαιρεσία και την αναρχία να υπάρχει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τώρα. Τα ακούω και από εσάς και τα βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, κύριε Ταβερναράκη. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε κάπου, για στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η αναρχία και κάποια στιγμή τα πράγματα πρέπει να μπουν. Ναι, αλλά δεν το κάνουν και με το σωστό τον τρόπο. Δεν είναι ότι έχουμε χάσει το τρένο, προς Θεού, αν είχαμε χάσει το τρένο δεν το χάσαμε, αλλά πείτε μου, το κάνανε με το σωστό τον τρόπο. Είχανε μια βάση σωστή δεδομένων, πήγανε να εκμεταλλευτούν τα συστήματα ή το Μητρό από το ΟΣΔΕ, ζητήσανε μια βοήθεια
και από εσάς και κυρίως από τις ενώσεις. Γιατί ξέρετε, οι ενώσεις όταν πας και κάνεις την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων σου, ξέρουν τι γίνεται. Ανοίγουν μια διαδικασία με τους δασικούς χάρτες την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μια κτηματογράφηση ανά την Ελλάδα. Δηλαδή, πώς το μπουρδουκλώσαμε έτσι το πράγμα. Και σήμερα έρχεσαι και μου λες ότι ξέρεις όλα τα υπόλοιπα. Με άλλα λόγια, αγαπιόμαστε, δεν γίνεται. Πώς είναι, κυρία Δουλειαράκη, είναι η παθογένεια τη δημόσια διοίκηση, τη οποία πιάνει τη μία άκρη από τη μία και δεν μπορεί να βρει. Δεν βαρεθήκατε. Δηλαδή, όντω πολλέ φορέ υπάρχει μια δυσκολία και σε αυτού που διοικούν στο να πάρουν τέτοιε αποφάσει. Συγγνώμη, δεν βαρεθήκατε να το ακούτε. Δεν θέλω να δώσω δικαιολογίε όμω σε κανέναν. Σαφέστατα δεν δίνονται δικαιολογίε. Δεν βαρεθήκατε αυτό και να το ακούτε και να το λέτε παθογένειε. Δεν σα κατηγορώ. Γίνεται μια κουβέντα τώρα αυτή την ώρα. Παθογένεια τη δημόσια διοίκηση. Γιατί μέχρι σήμερα δεν είπε κάποιο ότι ξέρει. Θα τις κλείσω αυτές τις παθογένειες που να πάρει η οργή και θα τις διορθώσω από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να το κάνει κάποιος, επιτρέπεται σε κάποιον να το κάνει. Τόσες κυβερνήσεις περάσανε, δηλαδή τώρα εντάξει, τι να πω. Ξέρω, τι να σας πω. Πάντως ευελπιστώ και εγώ κάποια στιγμή έστω να γίνονται βήματα και να μπορούν να διορθώνονται τα λάθη. Εγώ νομίζω ότι γίνονται βήματα, ίσως δεν μπορούμε να τα δούμε ή ίσως δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε σήμερα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η συμβολή των φορέων και των ανθρώπων που τελικά λειτουργούν αυτό το κράτος νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να συμβάλλουμε καθένα με τον τρόπο του. Ωραία. Ίσως το τέλος της ημέρας να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα έστω και σε κάποιο σημείο της διοίκησης. Το λέτε ρητορικά αυτό. Όλο αυτό που συζητάμε σήμερα δεν αφορά μόνο τους δασικούς χάρτες, δεν αφορά μόνο το κτηματολόγιο, αφορά γενικά τη λειτουργία και του δημόσιου βίου και της δημόσιας διοίκησης, αλλά και των ιδιωτών απέναντι στη δημόσια διοίκηση. Mm. Δεν σεβόμαστε το κράτος και δυστυχώς ούτε το κράτος σέβεται εμάς. Καλά. Ας με σεβαστεί πρώτα αυτό για να το σεβαστώ κι εγώ. Είναι μια αλληλουχία στην οποία νομίζω ότι στο τέλος δεν βγαίνει κανείς κερδισμένος από αυτό. Κύριε Τεβερναράκη, λοιπόν λέτε ότι υπάρχει η ιδιορία μέχρι τέλος του χρόνου, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε δώσει, έχουμε ζητήσει παράτηση μέχρι τέλος του χρόνου. Σήμερα οι δασικοί χάρτες ισχύουν μέχρι τις 15 Εβδόμου, 15 Ιουλίου. Όσον αφορά τις αντιρρήσεις των πολιτών που... Αλλά και πάλι λέτε ότι ο χρόνος δεν επαρκεί με δύο βασικά δεδομένα. Το ένα είναι ότι ακόμα και αντιρρήσεις να γίνουν, δεν έχει συσταθεί η Επιτροπή ή οι Επιτροπές των Αντιρρήσεων για να εξετάσουν τα θέματα αυτά, διότι το επόμενο βήμα μετά τη σύσταση των Επιτροπών Αντιρρήσεων είναι να βγουν έξω και οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες, οι δασολόγοι, οι δασικοί, δεν ξέρω ποιοι θα είναι, για να κάνουν την αυτοψία και να εξετάσουν το δικό μου το αίτημα. Εάν εγώ έχω θέμα, εάν αυτό το κομμάτι που τους λέω είναι μέσα σε δασικό χάρτη ή δεν έγκυται σε αυτό το χαρακτηρισμό, ναι. Σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Όλη αυτή η διαδικασία και αλλιώς για να πάμε μετά στην τελική ανάρτηση. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όλο αυτό είναι και χρονοβόρο και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει με ευθύνη της πολιτείας. Πόσος χρόνος χρειάζεται. Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πλήθος των αντιρρήσεων. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή πόσες... Για εσάς, μισό λεπτό. Άλλο ήθελα να ρωτήσω και σας μπέρδεψα. Ναι. Για εσάς, υπάρχει μία αντίρρηση. Εγώ φτάνω μόνο στη μία και λέω, αυτή την ώρα έχω καταθέσει εγώ τα χαρτιά μου, έχω μία αντίρρηση για αυτά τα οποία γίνονται στην περιουσία μου. Ποιος είναι ο χρόνος εκείνος που θα απαιτηθεί προκειμένου να γίνει ο έλεγχος, η αυτοψία, η κατάθεση του φακέλου. Είδατε και ξαναπέφτουμε πάλι σε φακέλους. Ναι. Κοίταξε, σωστά. Δυστυχώς, ναι. Από φακέλο σε φακέλο. Δυστυχώς, θα πρέπει προφανώς να γνωρίζουμε το πλήρως των αντιδύσεων. Πιστεύω ότι οι επιτροπές οι οποίες θα συσταθούν τουλάχιστον και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλή και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλή θα είναι πάνω ικανός ο αριθμός ώστε να εξετάσει όσο το δυνατόν περισσότερες στο σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς ήδη έχουμε δώσει μια λίστα με 10 μηχανικούς στο πρίμο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλή και άλλους τόσους στην Περιφερειακή Ενότητα Λατσιτίου όπου θα συγκροτήσουν αυτές τις επιτροπές σε συνεργασία με το Δασαρχείο και την
αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτές οι επιτροπές στη συνέχεια θα εξετάσουν μία-μία τις αντιρρήσεις. Τώρα, αναλόγως το ποιος των αντιρρήσεων, προφανώς θα είναι και ο απαιτούμενος χρόνος. Όμως αμέσως μετά θα πρέπει να γίνει η επόμενη ανάρτηση με τις διορθώσεις απάνω. Όλο αυτό προφανώς χρειάζεται κάποιος εύλογος χρόνος. Λοιπόν, 10 μηχανικοί από εσάς. 20 μέρες και 30. Μάλιστα. 10 μηχανικοί από εσάς, διεύθυνση δασών η οποία είναι η υποστελεχωμένη ή διευθύνσεις δασών που λένε οι άνθρωποι στις διευθύνσεις ότι είναι οι υποστελεχωμένοι μαζί με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Νομίζω ότι αυτό το πεντάμινο που ακολουθεί μέχρι τέλους του χρόνου, τώρα τι να σας πω επειδή δεν μου απαντήσατε, ότι μάλλον δεν επαρκεί και ότι χρειάζεται άλλος τόσος ενδεχόμενα χρόνος. Έτσι, γιατί αν θυμηθώ τις δηλώσεις του κυρίου Σκρέκα, έλεγε ότι για να δω παιδιά αυτά τα οποία μου λέτε για τους δασικούς χάρτες όταν το θέμα ήταν στην πρώτη του την έκπληξη και το σοκ με τα όσα καταγραφόταν και αυτά τα οποία βλέπαμε στους χάρτες, ήθελε στη συνέχεια ένα εξάμηνο μόνο για να μπορέσει να το δει, να το λειτουργήσει, να το εξετάσει, να το προχωρήσει έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέματα. Οπότε να φανταστώ στη συνέχεια ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα και με ό,τι κόστος μπορεί αυτό να είναι ή μήπως θα γίνει διαφορετικά. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι το περιγράψατε χαρακτηριστικά το τι έγινε την προηγούμενη φορά και με πολλές παρεμβάσεις δικές μας και των δημάρχων και της περιφέρειας όσον αφορά τα λάθη, πώς έπρεπε να διορθωθούν τα λάθη σε σχέση με τα διευθυνσιακά καθεστώς, αλλά και τα προδιευθυνσιακό καθεστώς, το ιδιαίτερο της Κρήτης, αλλά και σε σχέση με τα πρόδειλα λάθη. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς έχετε δίκιο ότι το πετάμινο αμέσως δεν φτάνει, όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες αυτής που αναφέραμε προηγουμένως για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να φτάσουν πολλά πετάμινα μετά. Μάλιστα. Αν δεν γίνουν αυτές οι αυτοψίες, αν δεν διορθωθούν οι αντίστοιχοι χάρτες, δεν εξεταστούν οι αντιρρήσεις, είναι προφανές ότι δεν θα προφτάσουμε ποτέ στην τελική ανάπτυξη. Αυτή, ας πούμε, σε τοπικό επίπεδο, Επιτροπή Αντιρρήσεων σημαίνει ότι θα είναι μια επιτροπή η οποία θα συσταθεί με το δικό σας το μηχανικό, έναν από τη Διεύθυνση Δασών και έναν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Υπαλληλό. Ναι, αυτό εννοείται. Είναι η σύσταση της Επιτροπής που ορίζει ο νόμος, όπου ναι, έχει έναν δασολόγο και έναν μηχανικό, τοπογράφο ή πολιτικό μηχανικό που έχουμε στείλει εμείς στη λίστα και έχει και έναν δικηγόρο. Αυτές οι επιτροπές δεν θα είναι μία, προφανώς σε κάθε νομό, θα είναι τουλάχιστον 8 με 10 επιτροπές για κάθε περιφερειακή ενότητα. Τουλάχιστον αυτός είναι ο προγραμματισμός. Αν χρειαστούν περισσότερες, εμείς έχουμε να διαθέσουμε και με την αποκεντρωμένη, στην οποία είμαστε σε συγγνώμη με τη συντολή της αποκεντρωμένης, όσον αφορά να συστήσουμε και περισσότερες επιτροπές. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από τη ροή και από το πλήθος των αντιρρήσεων το οποίο θα έχουν μαζευτεί ή θα πρέπει να εξεταστεί. Μάλιστα. Ο κόσμος φοβάται πολύ το κόστος, γιατί το κόστος είναι μεγάλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Τουλάχιστον αυτό λένε μέχρι σήμερα, εκτός αν κάνουν λάθος οι άνθρωποι. Και γι' αυτό δεν κάνουν λάθος. Είναι σαφές ότι το κόστος δεν είναι καταπρόλητο και μάλιστα θα πρέπει για μια φορά ακόμα ο πολίτης να προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη της πολιτείας πληρώνοντάς. Νομίζω ότι το τονίζουμε κι εμείς σε κάθε μας παρέμβαση αυτή, ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση προς τον πολίτη αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να διορθώσει το λάθος που του εμφανίζει η πολιτεία ότι χάνει την περιουσία του. Για να το πω. Ζητήσατε και από την πολιτεία να το κάνει αφιλοκερδός αυτό γιατί είναι υποχρεωμένη αφού αυτή έκανε το λάθος. Γι' αυτό η πολιτεία εμφανίζει τα πρόδειλα λάθη. Γι' αυτό και καλούμε και εμείς τους πολίτες σε πρώτη φάση να προχωρήσουν σε αιτήσεις πρόδειλων λαθών. Και στη συνέχεια να μπορέσουν, εάν και εφόσον δεν κριθεί ως πρόδειλο λάθος, γιατί είναι διαφορετικό από το να είναι ένα λάθος το οποίο θα πρέπει να αποδείξω την ιδιοκτησία μου, θα πρέπει να καταθέσουν τα αντίστοιχα έγγραφα που ορίζει ο νόμος, είτε αυτό είναι τοπογραφικό, είτε αυτό είναι έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την νομιμότητα και την ιδιοκτησία,
Από εκεί ξεκινάει μετά το κόστος, θέλετε να πείτε, μετά το πρόδειλο λάθος. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Μωρή, το έλεγε η γιαγιά μου εμένα, αλλά ποιος την πίστευε την κακομοίρα. Τέλος πάντων, Θεός χωρέστη είναι. Και έτσι και δαρμένος. Το ξέρετε το υπόλοιπο. Το πρώτο δεν το λέω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Εμείς προσπαθούμε πάντα να διορθώσουμε και αυτό είναι και ο στόχος και ο δικός μας και ο δικός σας. Το αναδεικνύουμε τα προβλήματα και όσο μπορούμε να μπορέσουμε να δίνουμε.